Ιερά Μονή Αγίου Παύλου βρίσκεται πλάι σε ένα μεγάλο χήμαρο της δυτικής ποδιάς του Άθο και απέχει 20 λεπτά από τη θάλασσα όπου αρσανάς της και μια μισή ώρα από το γειτονικό μοναστήρι του Διονυσίου. Σήμερα η Μονή Αγίου Παύλου είναι αφιερωμένη στην Υπαπαντή του Κυρίου 2 Φεβρουαρίου, ενώ παλαιότερα σε διάφορες εποχές στο Σωτήρα Χριστό, τη Θεοτόκο και στον Άγιο Γεώργιο. Μία παράδοση τοποθετεί την ίδρυση της Μονής στο τέλος του 8ου και στις αρχές του 9ου αιώνα, συγχέοντας προφανώς δύο συνώνυμα πρόσωπα, τον Όσιο Παύλο που δήθεν μόναζε σε ένα ασκητήριο στην περιοχή της σημερινής Μονής και τον Παύλο Ξηροποταμινό που ήταν σύγχρονος του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Άλλη παράδοση αναφέρει ότι εδώ υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι τιμόμενο στα εισόδια της Θεοτόκου και είχε ιδρυθεί από κάποιο στέφανο στα χρόνια του αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Παύλος Ξηροποταμινός στο τέλος της ζωής του αποτραβήχθηκε από το μοναστήρι του σε τούτα εδώ τα μέρη που ανήκαν επίσης στη Μονή Ξηροποτάμου και ασκήτευσε σε κάποιο κελί που έκτισε σε αυτά τα μέρη. Η Μονή ιδρυμένη από τον ίδιο, στον ίδιο αυτό χώρο ονομαζόταν στην αρχή του Ξηροποτάμου και αργότερα επεκράτησε το σημερινό της όνομα όμοιο με το κτήτορά της, όπως άλλωστε γίνεται και με άλλες αγιορείτικες μονές. Λίγο μετά την ίδρυσή της και για δύο αιώνες η Μονή Αγίου Παύλου δεν αναφέρεται ανάμεσα στις άλλες μονές του όρους, ίσως γιατί είχε στο μεταξύ υποβιβαστεί σε κελί. Μόλις το 1259 γίνεται ξανά λόγος για αυτήν, αφιερωμένη μάλιστα τώρα στο Σωτήρα Χριστό, σε ένα χρυσόβουλο του Μιχαηλίτα Παλαιολόγου με το οποίο επικυρώθηκαν ορισμένα κτήματά της. Έγινε όμως πάλι κελί, υπαγόμενο στη Μονή Ξηροποτάμου, ιδίως μετά τις φοβερές επιδρομές των πειρατών εναντίον της, ίσως και αυτών των καταλιανών και τις γνωστές συνέπειές τους. Το 1370 παραχωρήθηκε ως κελί στους Σέρβους μοναχούς Γεράσιμο Ραδόνια και Αντώνιο Πηγάση και χάρη στις αδιάκοπες φροντίδες των δύο αυτών πήρε οριστικά πια τη θέση της ανάμεσα στα αθωνικά μοναστήρια. Σε ένα παλαιότερο έγγραφο του 1ου Ισαάκ το 1316 υπογράφει ο ηγούμενός της ως 309, ενώ στο 3ο τυπικό του Αγίου Όρους η Μονή Αγίου Παύλου βρίσκεται στη 18η θέση. Τέλος, η συγκύλιο του Πατριάρχη Μανθαίου 1404 απορριθμίζει τις οριακές διαφορές της με τη Μονή Διονυσίου, χαρακτηρίζεται αρχαία, που σημαίνει την παλαιότερα ύπαρξή της εδώ. Στις αρχές του 15ου αιώνα, τη Μονή ενίσχυσαν ο αδελφός του παραπάνω Γερασίμου Νικόλαος, ο Ροδοσλάβος Σαμπίας 1405, ο Ιωάννης Ζήτα Παλαιολόγος. Ο Σέρβος ηγούμενος Γκουρ και ο αδελφός του Λάζαρος 1416, ο Ιωάννης Παλαιολόγος, ο Ήτα 1437 και επίσης ο Σέρβος ηγεμόνας Βράγκοβιτς που χρηματοδότησε το πρώτο σοβαρό οικοδομικό πρόγραμμα της Μονής και έκτισε νέο ευρύτερο καθολικό στο όνομα του Αγίου Γεωργίου. Η κόρη του Βράγκοβιτς Μάρα, σύζυγος του Σουλτάνου Μουράτ Β' και μητέρα του Μωάμεθ του Πορθητή, δόρισε στη Μονή 1000 δουκάτα και δύο κτήματα στις Σέρες και στα Νέα Ρόδα. Οι Τούρκοι στην άλωση της πόλης πήραν τα τεμάχια από τα δώρα των τριών μάγων που φυλάσσονταν σε αυτήν και τα δώρα και τα έδωσαν στη μητέρα του Σουλτάνου που διατηρούσε πάντα τη χριστιανική της πίστη. Εκείνη θέλησε να τα μεταφέρει αυτοπροσώπως στη Μονή του Αγίου Παύλου με πολλά άλλα αντικείμενα, αλλά σύμφωνα με μία παράδοση, μετά την αποβίβασή της στη στεριά και ενώ ήταν έτοιμη να ανηφορήσει προς τη Μονή, άκουσε μία φωνή που της έλεγε να μην προχωρήσει πιο πέρα γιατί εδώ στο όρος υπάρχει μία άλλη βασίλισσα, η Θεοτόκος. Αμέσως η Μάρα σταμάτησε και σε ανάμεση του γεγονότος αυτού χτίστηκε αργότερα στο σημείο αυτό ένα εκκλησάκι. Στη συνέχεια ευεργέτησαν τη Μονή ηγεμόνες των παραδουναβίων περιοχών Έλληνες και Ρουμάνοι όπως ο Στέφανος ο Μέγας, Νεάγκος Βασαράβας που ξόδεψε για την ανέγερση του πύργου 1521 και ο Κωνσταντίνος Βασαράβας
Βραγκοβάνος που φρόντισε για την ανακαίνιση και διεύρυνση το κτηρίο της και πολλοί άλλοι. Με τη συμπαράσταση των ηγεμόνων αυτών η Μονή πέρασε μία σχετικά μεγάλη περίοδο ακμής που συνεχίστηκε στον επόμενο 17ο αιώνα, οπότε μπορούσε και συντηρούσε περίπου 200 μοναχούς. Παρόλα όμως αυτά, για να ανταποκριθεί στις μεγάλες οικονομικές της ανάγκες και μάλιστα στους βαρύς φόρους των Τούρκων και τους τοκογλύφους των Εβραίων δανειστών της, αναγκάστηκε να πουλήσει σε λίγο πολλά από τα χτήματά της. Παρατηρούμε εδώ ότι πάντοτε σε πολλά θέματα χρεών πίσω κρύβονται οι Εβραίοι. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο δραστήριος και βοφύλακας της Γρηγόριος περιόδευσε σε πολλά μέρη και συγκέντρωσε αρκετά χρήματα με τα οποία μπόρεσε να ξοδέψει σε πολλά μέρη και συγκέντρωσε αρκετά χρήματα για να αναλάβει και να διορθώσει τη Μονή. Μετά από αυτόν, στις αρχές του 19ου αιώνα, άλλος μοναχός, ο άνθιμος Κομνηνός από τη Σιλιβρία, ηγούμενος των μετοχήν της Ρουμανίας και φίλος του Πατριάρχου Γρηγορίου V, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ανακαίνιση της Μονής, την οποία επίσης δόρισε μερικά κτήματα στην Κασάνδρα και στη Θάσο, καθώς και διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη και άνθρωποι. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως έμεινε σχεδόν έρημη, αφού έφυγαν οι περισσότεροι μοναχοί της έξω από το όρος, είτε για να βοηθήσουν τον κοινό αγώνα ή για να αποφύγουν τις βαρβαρότητες των Τούρκων. Κατόπιν όμως τα πράγματα άλλαξαν πάλι προς το καλύτερο και κυρίως μετά από τις δωρεές των τσάρων της Ρωσίας Αλεξάνδρου Α και Νικολάου Α. Η Μονή, κτισμένη πάνω σε βράχο, δεν μπορούσε να επεκταθεί περισσότερο και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε να αναπτύξει τις οικοδομές της σε ύψος. Πολλές φορές καταστράφηκε από διάφορες αιτίες, όπως είναι τελευταία η πυρκαγιά του 1902, η πλημμύρα του 1911, οπότε και ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή. Χρονολογικά, οι κτηριακές της εγκαταστάσεις αποδίδονται σε πολλές εποχές και πολύ παλαιότερα, συγκεκριμένα στο 15ο αιώνα, χτίστηκε η βορεινή πλευρά στις αρχές του 16ου αμυντικός πύργος, στις αρχές του 18ου ανακαινίστηκε η τράπεζα και στους δύο τελευταίους αιώνους, 19ο και 20ο, ανοικοδομήθηκαν όλα τα άλλα κτίσματα της Μονής. Το καθολικό της που δημάται στην υποπαντή του κυρίου, σύμφωνα με μία επιγραφή έξω από την Κόγχη, άρχισε να κτίζεται το 1839 και τελείωσε στις 23 Απριλίου του 1844, ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Η τυχοποιία του είναι ολόκληρη από μάρμαρο και ο χωρισμός στα διάφορα μέρη του ναού γίνεται με κίονες, γι' αυτό και σχηματίζεται πολύ άνετος και ευρύχωρος στο εσωτερικό του. Ο ναός ως νεότερο κτίσμα παραμένει ακόμη χωρίς τυχογραφίες, ενώ από το παλαιότερο καθολικό σώζεται στη βιβλιοθήκη της Μονής ένα κομμάτι πολύ αξιόλογης τυχογραφίας με το κεφάλι του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Εκτός από το καθολικό, η Μονή διαθέτει 12 παρεκκλήσια, από τα οποία 2 του Αγίου Παύλου, του Αγίου Γεωργίου, βρίσκονται δεξιά και αριστερά της λυκής, ενώ τα υπόλοιπα σε διάφορα άλλα σημεία μέσα και έξω από τη Μονή. Το αξιολογότερο είναι του Αγίου Γεωργίου στη βορεινή πλευρά, με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες κριτικής τέχνης 1555. Στη Μονή Αγίου Παύλου υπάγονται 3 κελιά σκαριές, τα οποία του Αγίου Ανδρέα χρησιμεύει για αντιπροσωπείο της το μετόχι του μονοξυλίτη μέσα στο όρος και μερικά άλλα έξω από αυτό. Υπάγονται ακόμη 2 σκήτες, η Νέα Σκήτη και του Αγίου Δημητρίου. Πρώτον, η Νέα Σκήτη αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου από ελληνική ιδιόρυθμη βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μονής. Οργανώθηκε και πήρε τη μορφή της σκήτης στα μέσα περίπου το 18ο αιώνα και εδώ ασκήτευσε μεταξύ άλλων και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Περιλαμβάνει 28 καλύδευες χτισμένες όλες σε γραφικές τοποθεσίες και το Κυριακό όπου φυλάσσονται 200 χειρόγραφα, φορητός εικόνες και άμφια. Αριθμεί γύρω στους 35 μοναχούς. Στο χώρο της Νέας Σκήτης πιθανόν και να υπήρχε άλλοτε μία από τις αρχαίες κομοπόλεις του Άθωνα. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ύστερα από τους τάφους και άλλα αντικείμενα και μάλιστα τα νομίσματα που βρέθηκαν στο πάνω μέρος της Σκήτης. Β. Η άλλη Σκήτη του Αγίου Δημητρίου, η Λάκο Σκήτη, η Λάκο Σκήτη, βρίσκεται βορειοανατολική πλευρά της Χερσονήσου, ανάμεσα στη Μονή και τον πύργο της Μορφωνού Αμαλφινών.
χτισμένη το 18ο αιώνα, είναι και αυτή διόρυθμη και αποτελείται από το κυριαρχικό της και 25 καλύβες όπου κατοικούν λίγοι Ρουμάνοι μοναχοί. Από τα πολλά κοιμήλια που έχει να παρουσιάσει η Μονή Αγίου Παύλου, εκτός από τα δώρα των μάγων που αναφέραμε παραπάνω, ξεχωρίζουμε ένα τεμάχιο τιμίου ξύλου, λείψανα πολλών Αγίων, εγκόλπια, σταυρούς, ιερά σκεύη και άμφια. Κυρίως όμως ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός, ένα δίπτυχο, θεωρούνται ένα από τα καλύτερα κοιμήλια της Μονής και γενικά του Αγίου Όρους για τις μικρογραφίες που περιέχονται σε αυτά. Ακόμη στη Μονή σώζονται πολλές φορητές εικόνες όπως η Παναγία Μυροβλήτησα του Αγίου Γεωργίου, της Δεήσεως, η Αλλογραφία κλπ. Η βιβλιοθήκη της Μονής, πολύ καλά οργανωμένη, περιέχει 494 χειρόγραφα, από τα οποία λίγα περγαμηνά και 12.500 περίπου έντυπα βιβλία. Η Μονή του Αγίου Παύλου ακολουθεί το κοινοβιακό σύστημα της ζωής από το 1840, συγκύλει ο Πατριάρχη Γρηγορίου VI και κατέχει τη 14η θέση ανάμεσα στις 20 μονές του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί της ξεπερνούν ο σύνολο τους 90, από τους οποίους οι 35 μένουν μέσα στη Μονή, ενώ οι υπόλοιποι έξω από τα εξαρτήματά της. Άλλοτε κατοικούσαν στη Μονή και πολλοί Σέρβοι μοναχοί, γι' αυτό και η σφραγίδα της έφερε διπλή επιγραφή ελληνική και σερβική σε δύο κύκλους γύρω από την παράσταση του Αγίου Γεωργίου. Oh.